ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καθοδόν για το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης σταμάτησε στην περιφέρεια, όπου τον υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, ενώ την ώρα εκείνη συνεδρίαζε το Περιφερειακό Συμβούλιο και άκουσε τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων για τα προβλήματα στο Βόρειο Αιγαίο. Στην Ελλάδα 1.800 ευρώ επιπλέον, ακόμα και με αυτό το κίνητρο όμως, σε πολλές περιπτώσεις δεν βρίσκουμε ενδιαφερόμενους. Τώρα έχουμε προκηρύξει 700 θέσεις γιατρών και από αυτές τις 700 θέσεις οι 151 κηρύχθηκαν άγονες. Δηλαδή δεν είχαν ούτε έναν ενδιαφερόμενο. Ούτε ένας δεν ενδιαφέρθηκε να πάει σε αυτές τις θέσεις να διοριστεί και να γίνει γιατρός και εσύ. Άρα όσα είπατε είναι όλα σωστά. Συνολικά των υπηρεσιών υγείας στο Βόρειο Αιγαίο, κύριε Περιφερειάρχα, είναι καλή. Είναι καλύτερη αναλογικά από άλλες περιφέρειες και θα συγχαρώ τη διοίκηση του νοσοκομείου εδώ, διότι έχουν ένα νοσοκομείο σε πλήρη τάξη, το οποίο αν δείτε όπως βλέπουμε εμείς τα 125 νοσοκομεία του ΕΣΥ σε ένα συγκριτικό πίνακα που έχουμε, φαίνεται το νοσοκομείο αυτό σε όλους τους δείκτες